Ήταν μια ευτυχή συγκυρία, γνωστός από παλιά, ο κύριος Γιάννης Χρυσουλάκης, που πραγματικά ανέλαβε τα ενία αυτής της ασπετές. Είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να κουβεντιάσουμε με πολύ μεγαλύτερη άνεση και να μας πει περισσότερο το σχεδιασμό και τον προβληματισμό για τα επόμενα χρόνια. Αυτό που τον διαβεβαίωσα εγώ και είμαι σίγουρος ότι θα αποδεχθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο και όλη η κοινωνία των Αρχαίων, είναι ότι οτιδήποτε γίνεται αφορά την παιδεία, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, θα είμαστε δίκαιοι όσο μπορούμε να επαναδείξουμε αυτά. Γιατί πάντα οι Αρχάνες αυτό τους καθόριζε, αυτό τους ανεδείκνυε, αυτό ήταν η ταυτότητά τους. Και αν θέλετε, ήταν δίπλα σε μεγάλους κολοσσούς όπως η Κνωσός παλιά. Και ακόμα και το Ηράκλειο σήμερα δεν απορροφείται. Αντίθετα, παιχτάθηκαν, μεγάλωσαν, ανανεώθηκαν και είναι πάντα μπροστά. Πιστεύω λοιπόν ότι και με τις καινούριες εξελίξεις θα είναι πάλι μπροστά, ανεξάρτητα από οποιασδήποτε διοικητικές μεταρρυθμίσεις, θα είναι πάντα πρωτοπορία και πάντα θα μπορούν να έχουν τη δική τους ταυτότητα. Κύριε Πρόεδρε, να είστε σίγουρος ότι εμείς θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας να σταθούμε δίπλα σας, να αναδείξουμε και να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη την ασπέτε και όλα τα αυτά που έχετε αρχίσει να μας τα στείλετε γραμμένα και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουν και αυτά. Και στάθηκε μπροστά και ρίζωσε και δούλεψε και αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να λέμε ότι μπορεί να επεκταθεί ασπετέ και να κάνει και άλλα πράγματα που θα μας τα πει στην πορεία ο Πρόεδρος ίσως. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω να τον ευχαριστήσω θερμά για όλη του την προσπάθεια, για όλη του την. Γιατί ήταν ένα δώσιμο ψυχής από μέρους του και να είμαι σίγουρος ότι θα στέγει το όπως είπε και ο Θεοφιλέσκοπος. Σύνταξη δεν παίρνουν ποτέ οι ιδιαίτερες. Είμαι σίγουρος ότι θα στέγει και δίπλα στην κοινωνία που το άσκησε. Και ο γιατρός ίσως. θέλω να πω ότι θα στέγει στην κοινωνία μας, θα είναι καλά. Και αυτό το ευχαριστώ που του λέω απόψε είναι ένα ελάχιστο που πιστεύω ότι θα το κάνουμε μεγαλύτερο ως Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλους τους εκπαιδευτικούς μας αργότερα. Παπαανδρέα, να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε για όλα. Και στους μαθητές μας, στους εκπαιδευτές, στους εκπαιδευτικές πρώτα και στους εκπαιδευμένους πια φοιτητές, καλή σταδιοδρομία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλώς χειροκροτείτε, θα είμαι ο τελευταίος. Ο προτελευταίος, εγώ έπεσα έξω. Θεοφιλέστατε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών ανθρώπων. Θα είχα να πω πολλά, πάρα πολλά, τόσο για την λειτουργία της ασπετές του νομού Ηρακλείου, όσο για τη μεγάλη προσφορά του πατέρα Ανδρέα. Μην ανησυχείτε όμως, δεν θα το πράξω. Θα απευθυνθώ κυρίως στους χτεσινούς μας μαθητές και γίνοντας τους ασπετές, γιατί σε αυτούς ανήκει η σημερινή βραδιά. Ό,τι έχει αρχή έχει και τέλος. Και αφού ξεκίνησε λοιπόν η ασπετέ, αναμέναμε και το τέλος και είναι αυτό απόψε. Ένα συνέστημα γλυκό, πικρό, αλλά καλό. Και αφού είπαμε είχε μια αρχή, θα έχει και ένα τέλος. Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι και το τέλος έχει μια αρχή. Και αυτή η αρχή, στην οποία θα μπείτε, το νέο κεφάλαιο που θα ανοίξετε, η νέα σελίδα που θα γυρίσετε στην βιογραφική σας πορεία, εύχομαι να είναι η καλύτερη δυνατή. Αυτό βεβαίως, πάτερ Ανδρέα, και περιορίζομαι σε αυτό, ισχύει και για εσάς. Το τέλος έχει και μια αρχή. Και είμαι βέβαιος ότι και η νέα αρχή που θα κάνετε θα είναι διαφορτισμένη από τα ίδια αισθήματα της ανθρωπιάς, της καλοσύνης και της αγάπης που σας πλημμύριζαν πάντοτε και τα οποία είχατε την ευκαιρία να δώσετε και μέσα από την ασπετέ. Γνωρίζουμε ότι θα ζούμε σε έναν κόσμο της διαφθοράς και της διαπλοκής.
Γνωρίζουμε ότι καλείστε να ζήσετε και να αναδιατάξετε τη χώρα μέσα από τη μεγάλη παρακμή στην οποία εμείς τη φέρατε, να μην το ξεχάσετε. Να μεταδώσετε αξίες και ήθος. Η κρίση της Ελλάδος δεν είναι πρωτίστως οικονομική, είναι κυρίως ηθική. Και αν αυτή δεν βελτιωθεί, η πορεία δεν θα είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους ήρθαν σήμερα να χαρούν τη χαρά μας. Φτάσαμε στο τέλος, φτάσαμε στην πηγή, ελπίζω να πιούμε και νερό, σύντομα, θέλω να πιστεύω. Ήταν μια φοβερή χρονιά η φετινή, απρόβλεπτη, για μένα και για όλους φαντάζομαι. Εγώ δεν είχα σκοπό φέτος να πάρω την έρθω στην Ασπέντα στο Ηράκλειο. Είχα σκοπό να παρακολουθήσω στην Αθήνα. Αλλά ευτυχώς ο Ανδρέας δεν απάντησε στο email μου που του είχα πει να με ενημερώσει τι πρέπει να κάνω για να μην έρθω στην Ασπέντα του Ηρακλείου. Και να είμαι κι εγώ εδώ. Γιατί δεν το περίμενα. Πιο πολύ να πει από εμάς. Οδικής και διδακτικής επάρκειας του ετήσιου προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης της ΑΣΠΕΤΕ Αξιοθέντες, όρκων πρωτοπροέδρου της ΑΣΠΕΤΕ και της προϊσταμένης του Γενικού Τμήματος Παιδαγωγικών Μαθημάτων Ομνίωμεν και πίστη καθομολογούμεν τίνδε. Της μεν επιστήμης, ως ίοντε μάλιστα εν το βίο επιμελήσεστε, καπίτω τελειότερον αυτήν προαγαγήν, παν δε ποιήσιν προθήμος, ότι αν μέλη, εσευσέβει ανησύν και κόσμο ηθών και σεμνότητα τρόπων, μη δε θελήσιν τ' αναντία όν ημείς γιγνώσκομεν διδάσκην, μη δε καπηλεύουν την επιστήμη. Ταύτην ημίν την επαγγελίαν επιτελούσιν, ή ημίν των Θεών αρρωγών κτίσαστε εν το βίο. Ευχαριστώ. Ακολουθεί απονομή των μισοποιητικών. Καλούμε τον Πρόεδρο για τα πρώτα. Αναγνωστάς Ιωάννης, να περνάτε εδώ την εποχή με τα αρχιτεκτονικά. Ανιφαντάκη Ανθούλα. Αλβανιτάκης Ιωάννης. Αυγενάκη Ευαγγελία. Καλούμε τον Θεοφελέστατο για την απονομή των υπολείπων. Βάρδας Εμμανουήλ. Βαρσανίδη Ιωάννα. Βλαχάκη Αριάννη. Καλούμε τον Δήμαρχο Αρχανών. Γεωργιάδης Παναγιώτης. Γιαννιτάκη Κατερίνη. Καλούμε τον κύριο Τινάκη, περιφερειακό διευθυντή. Δεν θα μας χρειαστεί. Δερμιτάκη Νεκταρία Γεωργία. Αυτό εννοείς.
Εγώ είμαι ο Νάτσι Κρυσί. Όχι, εγώ όσο πιο συχνά καταλαβαίνω τόσο καλύτερα.